Με αισιοδοξία αναμένουν οι επιχειρηματίες της εστίασης στο Ρέθυμνο το άνοιγμα της φετινής σεζόν, η οποία έρχεται μετά από έναν δύσκολο χειμώνα να δώσει ανάσα στα ταμεία τους, ελπίζοντας σε μια συνολικά καλύτερη εικόνα από πέρσι, σύμφωνα με τα έω τώρα δεδομένα. Φέτος περιμένουμε πολλά και όμορφα πράγματα για τον τουρισμό, από τον τουρισμό. Είναι μια αισιόδοξη χρονιά, για εμείς μέσα μας είμαστε αισιόδοξοι μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα τα μηνύματα που έρχονται από τους ξενοδόχους, από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, από το τουριστικά γραφεία, από όλους τους ανθρώπους, από το ΣΕΤΕ, από όλους τους ανθρώπους του τουρισμού, είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά, καλύτερη από την περισσυνή και ευελπιστούμε και εμείς ότι η ΕΣΥΣ θα πάρει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πίτας σε αυτό που λέγεται τουρισμός. Σύμφωνα με τον κύριο Κλαψινό, οι εκλογικέ αναμετρήσει του 2023 κράτησαν αρκετού επισκέπτε εκτό χώρα. Επισημένοντα ωστόσο ότι ο συνδυασμό του καθολικού Πάσχα και του ρεθεμιώτικου καρναβαλιού θα δώσει φέτο την όθηση που χρειάζεται η πόλη για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην τουριστική περίοδο. Ο τουρίστα, όσο να καταλαβαίνετε, είναι και λογικό να μην θέλει να πάει σε μια χώρα που γίνονται εκλογέ. Οπότε στην ουσία η σεζόν μα παρόλο που ήταν καλή άνοιξε τέλη ε, μέσα του Ιούνιου. Φέτο δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Έχουμε το Καθολικό Πάσχα που είναι πολύ πιο νωρί από το δικό μα. Οι ξενοδόχοι ήδη ετοιμάζονται να ανοίξουν μέσα του Μάρτη προς τέλη του Μάρτη. Ένα πάρα πολύ καλό σημάδι αυτό. Και α είναι γεννωμένοι από το καναβάλι μα που έρχεται σε λίγε μέρε. Θα ανοίξουν και όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εστιατόρε. Θα ανοίξουν Αυτέ τι ημέρε, οπότε θα κυλήσει η σεζόν από εδώ και μπρο μέχρι, να... μέχρι, το τέλο τη. Αγκάθι στη λειτουργία των επιχειρηματιών τη εστίαση είναι η μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ σε αναψυκτικά και νερό. Φέρνοντα του αντιμέτωπου με μία ακόμα αύξηση των δημοκαταλόγων του, γεγονό που του προβληματίζει εξαιρετικά. Είναι το 24% που πήγε στα αναψυκτικά και το νερό, βέβαια και θα συνεχίσει από 1η Ιούνιου του 2024 και στον καφέ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του 24% από 13%. Μα προβληματίζει πάρα πολύ, διότι και εμεί αναγκαστούμε να κάνουμε αυξήσει στου καταλόγου και δεν θέλουμε να αυξάνουμε του καταλόγου μα, εμεί κάθε σεζόν. Πέρσι του αυξήσαμε λόγω του ρεύματο, πρώπέρσι λόγω του πολέμου. Δηλαδή κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε και κάνουμε μια αξία την οποία δεν τη θέλουμε πραγματικά. Ελπίζουμε να κυλήσει η σεζόν καλά και να πάνε τα πράγματα όπω θα περιμένουμε.